Πάμε. Έχεις πολλά να πεις. Πάμε στο Λάκη Ραζόπουλο, ο οποίος σατήρησε χτες την αγαπημένη του φίλη, τη Μην Τενής. Έλα, θα σας πω. Πες μας ένα λαϊκό αν είναι. Πες μας ένα λαϊκό. Πες μας, πιάσε το, έχεις κάνει Θεό, για πιάσε το. Σε έχω κάνει Θεό, για πες. Πάμε σε κάτι πιο σοβαρό. Έλα, θα σε βοηθήσω, θα κάνω τα μάτια vocals. Δεν θέλω αριστημένο, αν μου βγαίνεις να σας το πω. Αβάνιστε. Εγώ πάντως θα σου κάνω τα μάτια vocals, έλα. Λοιπόν, είσαι ατάλλαντη. Έτσι είπες. Εντάξει. Ήταν η ώρα αυτή να γίνει τώρα αυτά στον Κύπρο. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή γίνεται κοσμοϊστορικές αλλαγές. Δηλαδή ξεκίνησε η δεύτερη καριέρα. Η ηθοποιός που την ξέρουμε όλοι με το εκφραστικό της πρόσωπο που τη βλέπεις να παίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θέλω να πω πολλά. Ένα βλέμμα και λες, ρε παιδί μου, τι βάθος σκέψης είναι αυτό. Δηλαδή... Αυτό το βλέμμα λέγεται στο θέατρο το βλέμμα του νεκροταφείου. Δεν υπάρχει καμία σκέψη πίσω. Βλέπει μόνο νεκρούς. Αλλά είσαι καλοφωτισμένος, καλοπαμένος, καλοντυμένος. Κρίμα, κυρία μου, κρίμα, γιατί ετοιμαζόμασταν να παίξουμε μαζί στην Κύπρο. Σας το αποκαλύπτω τώρα. Μου είχα στείλει σενάριο, θα πήγαινα να παίξω κι εγώ. Τι να κάνω, κάνω πρόβα εδώ. Θα το κάνω. Έμπαινα εγώ, την κοίταζα στα μάτια. Αυτή κοίταγε για το φακό, χέστηκε. Και λέω εγώ, πείτε μου, πώς είστε. Παίζω απογευματινά. Παίζω 7 με 8, δεν παίζω. Αλλιώς παίζω με 7 με 8, αλλιώς παίζω με 9 με 10. 7 με 8, τα εξηγούμε στις γριές. Α, είσαι έγκυος. Πώς είστε, τι κάνατε, της λέω. Ταραχθήκατε τώρα με όλα αυτά που έγιναν στην Κύπρο. Θα μου πείτε και να τραχθεί τίποτα να φανεί στο ακίνητο πρόσωπο. Αυτό δικό μου δεν είναι του κειμένου. Ελπίζω να μην έχετε τίποτα καταθέσει στην Κύπρο. Και απαντάει αυτή. Ενικό λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω Ενικό, αλλά εσύ είσαι ατάλλαντη. Ελπίζω να μπορείς να το έχω πει. Τι. Απλώς αυτή είναι η μόνη φορά που μου αρέσει. Είσαι ατάλλαντη. Θα στο λέω αφού σου αρέσει. Αλλά δεν κάνω για σένα. Εσύ εδώ που την έβλεπα παρεμπιπτόντως. Τώρα δεν τη σχολιάζω στον ηθοποιό στην Ελλάδα, τελείωσε αυτό. Τη σχολιάζω στον ηθοποιό στην Κύπρο, τελείωσε άλλη δουλειά. Δεν ασχολούμαι την ταινίση της Ελλάδας, ασχολούμαι την ταινίση εξωτερικού. Το τράβα τράβα. Έχει γίνει κάτι μεταξύ Τατιάνας και Βάνας Μπάρμπα. Δεν είναι... Αυτό δεν το μέτωπο από πάνω, είναι το αλβανικό μέτωπο, δεν περνάει εχθρός. Την αφήνει αρετίδα, δεν έχει που να κάτσει. Ψάχνει, δεν υπάρχει. Αυτό μάλιστα. Είναι σάτυρα, είναι μονή, είναι μίσος, είναι μπάφια. Αυτό είναι υπερβολικό, είναι μονή. Εντάξει, όχι, κοίτα, ο καθένας κάνει αυτό που επιλέγει να κάνει. Ο Λάκης έχει επιλέξει να κάνει πλάκα συνεχόμενη, γιατί χιούμορ είναι και πλάκα. Εγώ δεν αρνούμε, δεν θεωρώ την κακή. Είναι χιούμορ και πλάκα ακραία. Εγώ δεν γελάω πια. Από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος που είναι κάτω γελάει, καλά κάνει και το συνεχίζει. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος γελάει. Που σημαίνει ότι του αρέσει αυτή η πλάκα. Εμένα δεν μου αρέσει πια, γιατί όταν το έκανε μία-δύο φορές, έχει πλάκα. Αλλά όταν το κάνει ξανά και ξανά. Το έχει κάνει εκατοντάδες φορές. Ναι, παιδί μου, τώρα όμως αυτό το πράγμα, δηλαδή που την έστειλε απέναντι. Και αυτή μίλαγε και της έλεγε ατάλλαντη, για ξεκινάμε και σε ατάλλαντη. Δηλαδή το έστειλε αυτό. Ιδίως στην αρχή. Και συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, αυτό που έβαλε τώρα το κριτήριο του κόσμου από κάτω δεν είναι. Εμένα δεν μου κάνει, διότι η ψυχολογία του όχλου, όταν κάποιος κορυδεύει κάποιον, θα γελάσουν όλοι. Και αν γελάσουν οι διπλανοί, θα γελάσουν όλοι. Και εγώ γελάω, δεν είναι μόνο ο κόσμος, είναι και οι τηλεθεατές. Δεν γελάω. Εγώ, αλλά εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω εγώ το Λαζόπουλο. Λέω απλώς τη γνώμη μου. Λέω τη γνώμη μου. Καλά κάνει άμα το αρέσει και το κάνει. Εγώ πια δεν γελάω με αυτό, αυτό λέω. Ενώ με άλλα που κάνει ο Λάκης, δεν γελάω. Παιδιά, ο Λαζόπουλος από την πρώτη στιγμή που είχε βγει το σατήρι, ένα από τα πρόσωπα που ήταν ένα αγαπημένο, αυτό και ο Κούγιας. Είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή τώρα την πρώτη φορά το ακούσατε αυτό. Απλά την είχε αφήσει για λίγο. Έχει κάνει... Ήμουν ανιός και γέρας. Και η απάντηση που δίνει η Ντενής είναι, εγώ όμως είμαι 30 πόσα χρόνια είμαι, 20 χρόνια στο χώρο και γεμίζω θέατρα. Αυτή είναι η απάντηση, έτσι δεν ασχολείται. Ο Λαζόπουλος όμως αυτό, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και λέμε, α, μας κάνει εντύπωση. Τώρα γιατί δεν γελάει. Γιατί να πεις ότι τώρα δεν γελάει. Το κάνει χρόνια. Πόσο τη ταινίση, πέρασε εξόφαλσα για την Τατιάνα και. Ποια. Την Βάνα Μπάρμπα. Και την Βάνα Μπάρμπα, ότι έχουν κάνει πλαστικές. Παιδιά μου, συγγνώμη, στην τηλεόραση. Καρφιά αυτά. Πλάκα κάνει. Καρακαρφιά ρε. Πέρασε τη ταινίση, πέρασε και.
Πάντω, και εμένα πολλέ φορέ έχει πει: έχω πεθάνει στα γέλια ακόμα και δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Άμα είχε ένα κολοφεράτσα και σε πήγαινε κάθε εβδομάδα και σε. Ένα άλλο, δεν το συζητώ. Τέτοιο τώρα ήταν. Καλά, είναι ένα από τα πρόσωπα που αγαπάει να το κάνει αυτό. Και η Ντενίση από τα πλάγια. Απλά μιλάμε για την αιμονή. Γεμίζω τα επαναλαμβάνω. Στην Ιταλία Θεσσαλονίκη το γεμίσει. Αυτό είναι η απάντηση. Πόσο χρόνο έχει ανάγκη η Ντενίση, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι έχει πολύ καλή. Είναι αυτό, το κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε για να το σχολιάσουμε τώρα και τι μας κάνει εντύπωση. Εγώ νομίζω ότι και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί το σχολιάζει. Το είχε αφήσει. Το έχει κάνει 10.000 φορές. Το είχε αφήσει για λίγο. Το είχε αφήσει γιατί το τσατήρι δεν έβγαινε σε εβδομαδιαία. Και μην ξεχνάτε. Το είχε αφήσει η Σάσα μου γιατί το τσατήρι δεν έβγαινε κάθε Τρίτη. Είχε κάποια διαλύματα, δεν ήταν η Τρίτη παρατρίτη έβγαινε. Ναι, έβγαινε λίγο η Ντενίση τώρα. Ότι αυτό το θέμα πουλάει. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή κάνει καλό και σε αυτήν διαφήμιση, αλλά του κάνει νούμερα και του Λαζόπουλου. Δεν νομίζω να πουλάει πια. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Εγώ δεν νομίζω να πουλάει πια. Δηλαδή στην αρχή, ρε παιδί μου, και εγώ γέλα κάπου. Και επειδή δεν έκανε τα παλαιότερα νούμερα. Είχε πει κάποτε ότι έπαιξε την Άννα Καρένα και το τρένο έπαιξε καλύτερα από αυτή. Τότε γελάσαμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι αυθόρμητα γέλασα τώρα. Καλοπροαίρετα. Ο Λάκης είναι πολύ σπουδαίος, παιδιά. Έτσι. Εννοείται. Και σε ψηφοφορίες που έχουν γίνει, έχει βγει πολλές φορές από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες. Δεν σχολιάζει το Λάκη αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ίσως αυτό που λέει και ο Δημήτρης, αδικεί τον εαυτό του. Δηλαδή, τώρα εγώ προσπάθησα να γελάσω. Ναι. Και μένω όταν μέσα τη γελούσα. Αλλά δεν μου βγήκε γέλιο τώρα. Δηλαδή, δεν είναι όλες στιγμές. Στεναχώρησε. Όλοι πάλι το ίδιο. Όλων των καλλιτεχνών οι στιγμές δεν είναι ίδιες. Και το τράβηξε τώρα. Και είναι και κάτι δηλαδή, υποκειμενικό. Με τι θα γελάσει εσύ και με τι θα γελάσω εγώ. Όχι, αυτό που την έβαζε να απαντάει σε άλλη συνέντευξη προφανώς και να κάνουν διάλογο. Τύπου interactive. Ναι, είναι λίγο παλιό, παλιωμοδίτικο. Αλλά θα πουλάει και στους δύο διαφημίσεις όμως, δεν είναι. Δεν το βλέπω εγώ έτσι πάντως. Θεωρώ πια ότι έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Δηλαδή αυτό που επιλέγω εγώ να εκθρώ για να κάνω διαφήμιση, νομίζω ότι εγώ για τη δικιά μου λογική, νομίζω ότι πια αυτό πέρασε από την τηλεόραση. Πάμε να δούμε πώς σατήρησε την επικαιρότητα.